Η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτζάρογλου δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί από παρατράγουδα. Τα πνεύματα οξύνθηκαν ιδιαίτερα στην πόλη Νίσιβη στην επαρχία Σιρνάκ, όταν μέλη κόμματος προσπαθούν να ανοίξουν την κάλπη. Η εφορευτική επιτροπή προσπαθεί να αποτρέψει τον άντρα που κρατάει την κάλπη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση. Ο άντρας κρατάει σφιχτά την κάλπη και αυτοί που θέλουν να την ανοίξουν ορμούν πάνω του με βία, προκειμένου να περάσουν από το πλήθος, το οποίο προσπαθεί να τους ηρεμήσει και να τους αποτρέψει. Στη Σαλιούρφα ρίχνουν καυτό νερό στον υπεύθυνο για την κάλπη. Βουλευτές και σωματοφύλακες του κόμματος του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Τεβλέτ Μπαχτσελή, επιτίθεται σε ψηφοφόρους στο πεντίκ της Κωνσταντινούπολης. Ένταση προκλήθηκε μεταξύ ψηφοφόρων και στο μετρό. Στην περιοχή Σκουντούρ, σε γυμνάσιο, πιάνει φωτιά ύστερα από έκρηξη μετασχηματιστή και οι ψηφοφόροι τρέχουν και βγαίνουν άρον-άρον από το εκλογικό κέντρο. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, εκλογικοί αντιπρόσωποι του κόμματος του Ερντογάν επιτέθηκαν σε μέρος του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας σε εκλογικό κέντρο στην επαρχία Φατίχ. Ωστόσο, ανάμεσα στους ψηφοφόρους ήταν και ο υψηλότερος άντρας του κόσμου, ο Σουλτάν Κιοσέν. Είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το 2009. Το ύψος του είναι 2,5 μέτρα και τον Γκίνες τον κατέγραψε ως τον ψηλότερο άντρα στον κόσμο.